Χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 865 από το κεφάλαιο Ιώτα Ήτα, 18ο κεφάλαιο του Κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, σελίδα 865, 18 κεφάλαιο και 15 εδάφιο. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, σελίδα 865, 18 κεφάλαιο και 15 εδάφιο. Εάν δε αμαρτήσεις, ο αδελφός σου είπαγε και έλεγξον αυτόν μεταξύ εσού και αυτού μόνο. Εάν σου ακούσει, εκέρδισας τον αδελφόν σου. Εάν όμως δεν ακούσει, παράλαβε μετά σου έτη έναν ή δύο, για να βεβαιωθεί πας λόγος επιστώματος δύο ή τριών μαρτύρων. Και αν παρακούσει αυτόν, είπε τούτο προς την εκκλησία. Αλλά εάν και της εκκλησίας παρακούσει, ας είναι εισέ ως ο εθνικός και ο τελώνης. Αληθώς σας λέγω, σαν δέσετε επί της γης, θέλουσιν είστε δεδεμένα εν το ουρανό, και ως αν λύστε επί της γης, θέλουσιν είστε λελειμμένα εν το ουρανό. Πάλι σας λέγω, ότι αν δύο από σας συμφωνήσωσιν επί της γης περί παντός πράγματος, περί του οποίου ήθελον κάμι αίτησιν, θέλει γίνει σε αυτούς παρά του πατρός μου του εν της ουρανής. Διότι όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά μου, εκεί είμαι εγώ εν το μέσο αυτών. Τότε προσελθών προς αυτόν ο Πέτρος, είπε, «Κύριε, ποσάκης αναμαρτήσει σε μέ ο αδελφός μου, θέλω συγχωρήσει αυτόν, έως επτάκης», λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Δεν συλλέγω έως επτάκης, αλλά ως εβδομηντάκης επτά. Δια τούτο η βασιλεία των ουρανών ομοιώθη με άνθρωπο βασιλέα, ώστε θέλησε να θεωρήσει λογαριασμό μετά των δούλων αυτού. Και ότε ήρχισε να θεωρεί εφέρθη προς αυτόν ίσο φιλέτης μυρίων ταλάντων. Και επειδή δεν είχε να αποδώσει, προσέταξε ο Κύριος αυτού να απολυθεί, αυτός και η γηνή αυτού και τα τέκνα και πάντα όσα είχε, και να αποδοθεί το οφειλόμενον. Πεσόν λοιπόν ο δούλος προς εκείνη αυτόν λέγον, «Κύριε, μακροθύμησον εις εμέ, και πάντα θέλος η αποδώσει. Σπλαχνιστής δε, ο Κύριος του δούλου εκείνου απέλυσε αυτόν και το δάνειον αφήκε εις αυτόν. Αφού όμως εξήλθεν ο δούλος εκείνος, έβρεν ένα των συνδούλων αυτού, ώστις εχρεώστη εις αυτόν 100 δινάρια. Και πιάσας αυτόν έπνιγε, λέγον, απόδοσμη ό,τι χρεωστείς. Πεσόν λοιπόν ο σύνδουλος αυτού εις τους πόδας αυτού παρεκάλλει αυτόν, λέγον, μακροθύμησον εις εμέ, και πάντα σε θέλος η αποδώσει. Εκείνος όμως δεν ήθελεν, αλλά πελθόν έβαλε αυτόν εις φυλακήν, έως ο αποδώσει το φιλόμενον. Ειδώντες δε οι σύνδουλοι τα γενόμενα, ελπίθησαν σφόδρα και ελθόντες εφανέρωσαν προς τον Κύριον αυτόν πάντα τα γενόμενα. Τότε προσκαλέσας αυτόν ο Κύριος αυτού, λέγει προς αυτόν, δούλε πονηρέ. Παν το χρέος εκείνος η αφήκα, επειδή με παρεκάλεσας, δεν έπρεπε κι εσύ να ελεήσεις τον σύνδουλό σου, καθώς κι εγώ σε ηλέησα? Και οργιστής, ο Κύριος αυτού παρέδωκε αυτόν εις τους βασανιστάς, έως σου αποδώσει παν το οφειλόμενον εις αυτόν. Ούτω και ο πατήρ μου, ο επουράνιος, τελικά μη σε εσάς, εάν δεν συγχωρήσετε καρδίας έκαστος εις τον αδελφόν αυτού τα πτέσματα αυτών. Αμήν. Αλληλούια. Η σχέση μας λοιπόν με το Θεό αρχίζει με την πρόσκληση του Θεού και την επιθυμία του ανθρώπου να γίνει φίλος του Θεού, και ολοκληρώνεται με την απόλυτη ευλογία του Θεού στη ζωή του ανθρώπου, ιδιαιτέρως δε χρησιμοποιώντας ο Θεός τον άνθρωπο ως σκεύος εκλογής του για καρποφορία μεγάλη, τόσο του οικογενειακού του περιβάλλοντος όσο και του επέκεινα περιβάλλοντος του κάθε ανθρώπου. Όμως ο Κύριος, λέει η Γραφή, ο οποίος ομολογεί, ο Ιησούς Χριστός, ότι κανένας δεν έρχεται προς εμένα αν αυτόν δεν ελκύσει ο Πατέρας, και κανένας δεν πηγαίνει στον Πατέρα ημί διε μου, ομολογεί λέγοντας ότι εγώ αυτούς που μου έδωκας Πατέρα θα τους φυλάξω μέχρι εκείνη την ημέρα που θα δώσεις εσύ το πρόσταγμα για να τους παραλάβουμε στον ουρανό. Αλλά μέχρι τότε ο Κύριος προσέθεται τους σωζωμένους στην Εκκλησία, την Εκκλησία που είναι ένα ιδιαίτερο πρόσωπο, η νύμφη του Χριστού, το σώμα του Χριστού,
καθώς όλοι εμείς είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού, είναι ο οίκος του Θεού του ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Είναι λοιπόν το σώμα του Χριστού, όπου τα πάντα εν πάση σε αυτό το σώμα είναι ο Χριστός. Είναι η νύμφη του, είναι το μυστήριο το μέγα, και λέγει ο Απόστολος Παύλος περί Χριστού και Εκκλησίας, είναι αυτός ο οργανισμός μέσα στον οποίο κεφαλή είναι ο Χριστός και όλοι εμείς είμαστε συνδεδεμένοι αρήκτος με την ενότητα της πίστεως και την ενότητα του Πνεύματος του Αγίου και ιδιαιτέρως με το σύνδεσμο του στελιότητος που είναι αγάπη. Συνδεδεμένοι λοιπόν αρήκτος εις ένα σώμα, το οποίο ο Θεός έχει προσδιορίσει τη δόξα Του, και ο Ιησούς Χριστός ενεργεί τη δόξα του Θεού Πατρός. Μέσα σε αυτή την Εκκλησία λοιπόν μας εκπαιδεύει στη συνέχεια ο Θεός δια την αύξηση και τελειοποίηση του σώματος του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Μπορεί η σχέση σου με το Θεό να είναι άριστη και να απολαμβάνεις τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες του Θεού και την καρποφορία τη μεγάλη κατά το θέλημα του Θεού, όμως μπορεί και όλα αυτά να διακοπούν σε μια στιγμή ή να πολλαπλασιαστούν μέσα στο περπάτημα του ανθρώπου μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό η εντολή του Θεού, και θέλω να τη διαβάσουμε μια φορά ακόμη, του Πατέρα, είναι στη σελίδα 1082, τρίτο κεφάλαιο και 23 εδάφιο, μοναδικό εδάφιο όπου περιγράφεται επακριβώς ποια είναι η εντολή του Θεού για τους ανθρώπους. Συγκεκριμένη, μοναδική, υπερθαύμαστη και ιδιαιτέρως αποτελεσματική και καρποφόρα. Η εντολή του Θεού λοιπόν στο 23 εδάφιο, τρίτο κεφάλαιο, πρώτης επιστολής Ιωάννου, πρώτης επιστολής Ιωάννου, σελίδα 1082, κατά τον αψευδή και θεόπνευστο λόγο του Θεού είναι, και αυτή είναι η εντολή του Θεού, το να πιστεύσουμε εις το όνομα του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Και όταν λέει ο Λόγος του Θεού πιστεύσουμε, εννοεί εμπιστευθούμε κατά πάντα ένα όνομα, το υπερπάν όνομα, που είναι δοσμένο από το Θεό. Και δεν υπάρχει κανένα άλλο όνομα δια του οποίου μπορούμε και πρέπει να σωθούμε, παρά μόνο το όνομα Ιησούς Χριστός, μπροστά στο οποίο θα κλείνει παν γόνι επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει τον Ιησού Χριστόν Κύριον. Να εμπιστευθούμε είναι η εντολή του Θεού, αυτό το όνομα, καθώς είναι γεγραμμένο εν το ονόματί σου εκάναμε θαύματα πολλά, εν το ονόματί σου προφητεύσαμε, εν το ονόματί σου εξεβάλαμε δαιμόνια. Γιατί αυτό το όνομα είναι το υπερπάν όνομα και το παντοδύναμο όνομα, το οποίο έχει δοθεί στον άνθρωπο από τον ίδιο το Θεό, για να μπορεί ο άνθρωπος να έχει εξουσία σε όλα, επουράνια, επίγεια και καταχθόνια. Στα επουράνια, γιατί ο Θεός έθεσε τους αγγέλους λειτουργικά πνεύματα εις υπηρεσία των μελώντων να κληρονομήσουν τη βασιλεία των ουρανών. Στα επίγεια, όπως διαβάσαμε, δια το ονόματος του Ιησού Χριστού να σώσεις και το μία θώο δια της καθαρότητας των χειρών σου, αλλά και στα καταχθόνια με εξουσία που δοσμένη από το Θεό δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω, να μπορεί ο άνθρωπος να πει σε επιτιμώ διάβολε στο όνομα του Χριστού, σε δένω διάβολε στο όνομα του Ιησού Χριστού, φύγε διάβολε στο όνομα του Χριστού, και να είναι δεμένος και εξωσμένος από την προσωπική σου ζωή.
Η εντολή λοιπόν του Θεού είναι «πιστεύσου» το υπερπάν όνομα, το οποίο είναι δοσμένο από το Θεό στην εξουσία σου, για σένα. Το αίμα του Ιησού Χριστού, η θυσία του Χριστού. Αλλά και ακόμη στην ίδια εντολή του Θεού είναι «και να αγαπώμεν αλλήλους, καθώς έδωκε εντολή εις ημάς ο Χριστός». Τι είναι η εντολή του Θεού? Πίστευσε στο όνομα του Ιησού Χριστού και υπάκουσε στην εντολή του Ιησού Χριστού να αγαπάτε αλλήλους, γιατί μόνο μέσα από αυτή την εντολή και την πραγματοποίηση της εντολής όχι μόνο θα απολαμβάνεις αυτά που σου δόθηκαν στην προσωπική σου διαπραγμάτευση με τον Πατέρα δια του Ιησού Χριστού, αλλά θα αυξάνεις και θα επεκτείνεσαι στα της Βασιλείας των Ουρανών και στη δόξα του Θεού. Άρα λοιπόν η καλή συνέχεια, το καλό σκαλοπάτι, περνάει μέσα από το «αγαπάτε αλλήλους καθώς εγώ σας αγάπησα», που είπε ο Χριστός. Γιατί και αν λαλώ στην προσωπική σου σχέση με το Θεό, έχεις καταφέρει την ευλογία του Θεού να λαλείς τα γλώσσα των ανθρώπων και των αγγέλων, αλλά αν δεν έχεις αγάπη, σε χαλκό σιχών και κύμβαλο να λαλάζουν. Και αν ακόμη σου εδόθησαν όλα τα μυστήρια και η προφητεία ώστε να γνωρίζεις τα πάντα μέσα στο σχέδιο και στο θέλημα του Θεού και δεν έχεις αγάπη, δεν είσαι ουδέν. Και αν ακόμη τα υπάρχοντά σου διανύμισαν το ονόματι του Ιησού Χριστού και το σώμα σου δώσεις να καυθεί εν το ονόματι του Ιησού Χριστού και δεν έχεις αγάπη, δεν ωφελείσαι σε τίποτα. Άρα λοιπόν όλη αυτή η ευλογία που υπόσχεται ο Θεός και ξεκινάει από τη φιλίωση του ανθρώπου με το Θεό δια του Ιησού Χριστού και ολοκληρώνεται με την ταπείνωση του ευλογημένου ανθρώπου τον καιρό της δόξας και της ευδαιμονίας, ευρυχωρίας, ευλογίας του, όλα αυτά μπορούν να γκρεμίσουν εάν δεν προσέξεις καλά στην εντολή του Θεού να εμπιστεύεσαι το όνομα του Χριστού και ιδιαιτέρως να αγαπάς τον αδελφό σου. Και η αγάπη προς τον αδελφό μας, αδελφοί αγαπητοί, δεν είναι μια θεωρία. Θέλουμε να μας δώσει ο Θεός ότα πεπαιδευμένων για να γνωρίσουμε αυτή την ιδιαίτερη αγάπη που θέλει ο Θεός να έχουμε και να ζούμε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, για να πολλαπλασιάζεται η ευλογία που έχει δοθεί σε εμάς από την προσωπική μας σχέση που είναι απαραίτητη με το Θεό δια του Ιησού Χριστού και την οποία πρέπει να χρησιμοποιεί ο Θεός δια του Ιησού Χριστού για τη δική του δόξα. Αυτή η αγάπη λέγεται σπλάχνα, σπλαχνιστής, όπως ο Χριστός μας σπλαχνίστηκε και μας αγάπησε τον καιρό της αμαρτίας μας και θυσίασε τη ζωή του και την ψυχή του, έχισε το αίμα του πάνω στο σταυρό του Γολγοθά όταν ακόμη είμαστε αμαρτωλοί και τον βρίζαμε και τον βλασφημούσαμε ή τον αγνοούσαμε ή ακόμη και τον περιφρονούσαμε. Αυτά τα σπλάχνα είναι που θέλει ο Χριστός μες στην καρδιά μας και το περιγράφει «αγαπάτε αλλήλους όπως εγώ ο Χριστός σας αγάπησα». Με τα ίδια σπλάχνα, με την ίδια τρυφερότητα, με την ίδια θυσία, με την ίδια φροντίδα, με την ίδια προσοχή, για να μπορέσετε όχι μόνο να ακούτε όπως ο Ιώβ τα λόγια του Θεού, αλλά να μπορέσετε να βλέπετε όταν εξητείτε το πρόσωπο του Κυρίου, αλλά και να ζείτε και τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Ένα πλησίασμα μοναδικό του δούλου του Θεού, τον οποίον ο Θεός κατέστησε δούλο του κατά χάριν, αλλά εν δικαιοσύνη ταυτόχρονα, αλλά ένα δούλο καρποφόρο, αποτελεσματικό, ένδοξο, γιατί η καρδιά του έχει σπλάχνα για τα αδέλφια του, σπλάχνα ιδιαίτερα
Όχι σκέψεις υπεροχής. Όχι σκέψεις ανθρώπινες και γήινες σύγκρισης. Αλλά και αγάπης ανθρώπινης. Αλλά μια άλλη αγάπη ουράνια θεϊκή που μόνο έτσι μπορούμε να την εκφράσουμε με τα λόγια τα δικά μας σαν σπλάχνα Θεού. Που σπλαχνίζεται τον αδελφό του και όταν είναι άγιος και τέλειος, αλλά και όταν αμαρτήσει ή πέσει. Και μάλιστα όπως ο Θεός αγαπάει περισσότερο τον αμαρτωλό, γιατί είναι γραμμένο όπου επερίσευσε η αμαρτία, εκεί υπέρ επερίσευσε η χάρις του Χριστού. Με τον ίδιο τρόπο που σπλαχνίζεται ο Χριστός περισσότερο για το ένα από τα 100 πρόβατα που έχασε το δρόμο του και χάθηκε και μας βεβαιώνει ότι εγκαταλείπει τα 99 και τρέχει και αψάξει να βρει το ένα το απολωλός, το πληγωμένο που βελάζει, ανήμπορο, πληγωμένο, ετοιμοθάνατο. Και ο καλός ο τσομπάνης, ο καλός ο ποιμένας, ο καλός φύλακας του αδελφού του μέσα στην εκκλησία, γιατί δεν πρέπει ποτέ να λησμονούμε ότι ο Κύριος μας έθεσε φύλακες, όλους μας και κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά, για όλους, αλλά και ιδιαιτέρως για εκείνον τον έναν, τον αδύναμο, για τον οποίο ο Λόγος του Θεού λέει εσείς οι δυνατοί να με ρημνάτε και να φροντίζετε για τα ασθενήματα των αδυνάτων. Και είναι αυτό το κριτήριο της δόξης και της μισθαποδοσίας αλλά και της κληρονομιάς της αιωνίου ζωής. Έλθετε οι ευλογημένοι του Πατρός μου, κληρονομήσατε την Βασιλεία των Ουρανών, την ατιμασμένη για σας προκαταβολής κόσμου, όχι γιατί κηρύξατε, όχι γιατί προφητεύσατε, όχι γιατί ήσασταν ποιμένες ή πρεσβύτεροι ή διάκονοι, όχι γιατί λαλούσατε τας γλώσσας των αγγέλων και των ανθρώπων, όχι γιατί είχατε πάσαν την προφητεία και πάσαν τη γνώση και γνωρίζετε όλα τα μυστήρια του Θεού, ούτε ακόμη γιατί μοιράσατε τα υπάρχοντά σας και το σώμα σας το δώσατε να καυθεί, αλλά γιατί εγώ επίνασα και με σπλαχνιστήκατε και ανάμεσα σε χορτασμένους φύγατε και ήρθατε να βρείτε εμένα τον πεινασμένο και μου δώσατε να φάγω. Γιατί εγώ δίψασα και ανάμεσα στους διψασμένους φύγατε και ήρθατε να βρείτε εμένα το διψασμένο και μου δώσατε να πιω. Ξένος ήμουν και εσείς με φιλοξενήσατε και δεν κλείσατε την πόρτα σας για μένα. Στη φυλακή ήμουνα και ήρθατε σε μένα. Ασθενής ήμουνα και με επισκεφθήκατε. Δεν προτιμήσατε την παρέα και την κοινωνία των υγιών ανθρώπων, ούτε των αγίων ανθρώπων ανάμεσά σας, ούτε των ισχυρών, ούτε των δυνατών, ούτε των πλουσίων, αλλά διαλέξατε να υπηρετήσετε το φτωχό, τον ταπεινό, τον άρρωστο, το ξένο, το φυλακισμένο. Γι' αυτό εισέλθετε πλουσίως η ευλογημένη του Πατρός μου στη Βασιλεία των Ουρανών, γιατί είχατε σπλάχνα τον καιρό της παρικίας σας, τον περιορισμένο μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, και με σπλάχνα Χριστού υπηρετήσατε τους ασθενείς, τους αδυνάτους, τους φτωχούς, τους ταλαιπωρημένους, τους ξένους, ακόμη και τους αμαρτωλούς και τους πεσμένους και τους παράξενους. Γι' αυτό το έχω ξαναπεί ότι εάν με ρωτήσετε τι σας νοιάζει, θα μου πείτε ποιο είναι το αγαπημένο μου μέρος μέσα στη γραφή, είναι αυτή η σελίδα 865. Είναι το μυστήριο της ευλογίας του Θεού, αδερφοί, έτσι λέω εγώ και συγχωρέστε με για το εγώ. Είναι το μυστικό του ευλογημένου, του κάθε ευλογημένου ανθρώπου. Γιατί η Βασιλεία του Θεού ομοιώθη
Λέει ο Ιησούς Χριστός με άνθρωπο βασιλιά που θέλησε να θεωρήσει λογαριασμό με όλους τους δούλους του. Και ανάμεσα σε αυτούς ήρθε και κάποιος χρεώστης μυρίων ταλάντων. Ξέρετε θα πει μύρια τάλαντα, χιλιάδες χιλιάδων. Ένα χρέος που δεν εξοφλείται ούτε σε μια ούτε σε εκατό ζωές από οποιονδήποτε άνθρωπο. Και πώς δημιουργήθηκε αυτό το χρέος, έλατε. Χρέος. Χρεώστες είμαστε εις το Θεό. Και τι δεν του χρωστάμε, αδερφοί. Και τις αμαρτίες μας και τη δικαίωσή μας. Και όταν στέθηκε αυτός ο χρεώστης μυρίων ταλάντων, ο άχρηστος, ο άθλιος, ο ουτιδανός, διέταξε ο βασιλιάς να πουληθεί και αυτός και η γυναίκα του και τα τέκνα του και όλα όσα είχε για να αποδοθεί ένα μέρος από το οφειλόμενα. Όμως αυτός ο εντελώς άχρηστος, άθλιος, εκ των δούλων αυτού, ο χείριστος, που χειρότερος δεν μπορεί να βρεθεί, όταν είδε το κακό μπροστά του, έπεσε στα πόδια του βασιλιά και τον παρακάλεσε και τον νικέτευσε για τη ζωή του, για τη γυναίκα του, για τα παιδιά του και για τα υπάρχοντά του. Μακροθύμησον είσαι με, λυπήσουμε, και εγώ θα προσπαθήσω να σου ανταποδώσω όλα όσα σου χρωστάω. Του ζήτησε το αδύνατον, αλληλούια, και ο Θεός είναι ικανός το αδύνατον να το κάνει δυνατό. Το επαναλαμβάνω, αδερφοί αγαπητοί, γιατί είναι λόγος Θεού. Τόλμησε και ζήτησε το αδύνατον, αυτό που δεν μπορεί να γίνει και δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να γίνει, αλλά στηρίχθηκε στα σπλάχνα του βασιλιά. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, μας έχει δώσει ένα διέξοδο τέλειο. Εγώ είμαι η οδός στα διέξοδά σας. Γιατί είναι αυτός που μπορεί να μετατρέψει τα αδύνατα σε δυνατά, επειδή σπλαχνίζεται τον άνθρωπο. Θα έπρεπε να του πει φύγει από εδώ πέρα, δικαιολογημένα. Να τον περιφρονήσει. Τι είναι αυτά που μου λες? Εδώ έφτασαν το χρέος σου μύρια τάλαντα και εσύ μου λες θα μου τα επιστρέψεις. Αλλά όταν τον είδε γονατιστό μπροστά του, με τρόμο για τις συνέπειες του χρέους και της αμαρτίας του και με ελπίδα για τα σπλάχνα του, σπλαχνιστής αυτόν, του χάρισε τα πάντα. Του λέει σου χαρίζω το χρέος σου, δεν μου χρωστάς τίποτα, πάρε τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου και τα υπάρχοντά σου, είσαι ελεύθερος. Γιατί μόνο όποιον ο Χριστός ελευθερώσει είναι πραγματικά ελεύθερος. Είσαι ελεύθερη. Είσαι ελεύθερος. Είμαι ελεύθερος. Ελεύθερος ο Κύριος μου Ιησούς Χριστός. Απ' όλα. Και έφυγε χαρούμενος, ευλογημένος στη διαπραγμάτευσή του με τον Κύριό του. Ο δούλος αυτός έγινε φίλος του Θεού. Τον σπλαχνίστηκε ο Θεός. Τον ελέησε, τον ευλόγησε. Και ενώ ήταν δούλος και μάλιστα μυρίων ταλάντων, τον κατέστησε ελεύθερο. Ούτε καν δούλο, ελεύθερο. Χωρίς κανένα χρέος. Αλληλούια. Και του τα χάρισε τα πάντα. Αυτός είναι ο Χριστός.
Αυτή είναι η βασιλεία των ουρανών. Τώρα όμως να δούμε ποιος είναι ο ελευθερωθής. Ποιος είσαι εσύ και ποιος είμαι εγώ. Μόλις έφυγε χαρούμενος, κάνει έτσι και βλέπει έναν παλιό του σύνδουλο που συνεχίζει να είναι δούλος. Ενώ αυτός είναι ελεύθερος. Ελεύθερος. Ζωντανός. Το όνομά του γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Έχει αναγεννηθεί, έχει βαφτιστεί στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών. Έχει λάβει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Είναι μέλος της Εκκλησίας του Χριστού. Όχι στα χαρτιά αυτά, στο βιβλίο της ζωής. Γραμμένο το όνομά του. Ελεύθερος. Και βρίσκει στον δρόμο ένα σύντουλό του που του χρώσταγε 100 δινάρια. Και αγρίεψε και θύμωσε, γιατί δεν είχε σπλάχνα. Γίνεται μιμητέ του Θεού, λέει ο Χριστός, και περιπατείτε εν αγάπη. Άγιοι γίνεστε, φωνάζει ο Θεός, γιατί εγώ είμαι Άγιος. Και αγιασμός δεν υπάρχει ημί δια της αγάπης. Αυτός όμως δεν έχει σπλάχνα, δεν έχει μακροθυμία, δεν έχει συγχωρητικότητα, δεν έχει τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, δεν έχει ειρήνη στην καρδιά του. Δεν θα του γίνει καλό. Δεν θα είναι πια φίλος του Θεού. Γιατί τον πνίγει, τον πιάνει. Δώσ' μου τα 100 δινάρια γρήγορα που μου χρηστάς. Και πέφτει στα πόδια του ο σύντουλός του. Μακροθύμησον σπλαχνίσουμε. Θα στα δώσω. Και τι του ζητάει ο σύντουλός του? Όχι το αδύνατον που ζήτησε αυτός από το Κύριο. Το απολύτως δυνατό και εφικτό που μπορεί να πραγματοποιήσει ο σύντουλός του. 100 δινάρια θα στα δώσω. Μη με πνίγεις. Και όχι μόνο τον έπνιξε, αλλά τον έβαλε και στη φυλακή. Και λέει η Γραφή, το μάθαν οι άλλοι σύντουλοι του, που σπλαχνίστηκαν των σύντουλών τους που είναι στη φυλακή, και πήγαν στο βασιλιά και λένε, κοίταξε τι έκανε αυτός ο δούλος που χρώσταγε μοίρια τάλαντα και που εσύ τον ελευθέρωσες. Κοίταξε τι έκανε. Έβαλε στη φυλακή για 100 δινάρια τον τέος σύντουλό του. Και ο βασιλιάς θύμωσε. Και τον φώναξε και του είπε, δούλε πονηρέ, ξανά δούλος. Πάει η ελευθερία. Μπορεί ο χριστιανός να χάσει την ελευθερία του πάρα πολύ εύκολα. Αν βλέπει τη γύμνωση του αδελφού του και χαίρεται ή ακόμη και αναδιαφορεί. Αν βλέπει την αμαρτία του αδελφού του, του σύνδουλού του, και λέει αυτός, εγώ δεν είμαι σαν κι αυτόν. Δούλε πονηρέ, εγώ το χρέος εκείνο που είχες στο άφησα γιατί εσύ με παρακάλεσες και γιατί εγώ σε σπλαχνίστηκα. Δεν θα έπρεπε και εσύ να κάνεις το ίδιο? Δεν θα έπρεπε να ελεήσεις και να σπλαχνιστείς το σύντουλό σου και να του χαρίσεις το χρέος? Και οργιστείς, παρέδωκε αυτόν εις τους βασανιστάς, έως σου αποδώσει παν το οφειλόμενον των μοιρίων ταλάντων ξανά. Και έτσι ο ευλογημένος και ελεύθερος δούλος ξαναγύρισε δούλος. Ο ευλογημένος και ελεύθερος δούλος και χρεός της μοιρίων ταλάντων, επειδή δεν είχε σπλάχνα να αγαπήσει, να ελεήσει, να συγχωρήσει τον αδελφό του, ξαναβρέθηκε δούλος με το ίδιο χρέος, αλλά τώρα στους βασανιστές παραδομένος, τα έσχατα χειρότερα των πρώτων.
Γιατί όταν ο Χριστός ελευθερώσει έναν άνθρωπο και τα δαιμόνια φύγουν από τη ζωή του και τον καθαρίσει και τον ελεήσει, εάν αυτός δεν έχει σπλάχνα και διώξει την παρουσία του Θεού από τη ζωή του, επαναλαμβάνω, αν δεν έχει σπλάχνα θα διώξει το Χριστό από τη ζωή του, και τότε η οικία θα είναι μεν καθαρισμένη αλλά κενή, και το δαιμόνιο θα επιστρέψει και θα πάρει άλλα 7 δαιμόνια και θα κατοικήσει μέσα του βασανίζοντας τον δούλο που έγινε ελεύθερος και ξανά δουλώθηκε, και τα έσχατα θα γίνουν χειρότερα των πρώτων. Βεβαίως αυτό είναι μια παραβολή, δεν είναι μια άλλη ιστορία, γιατί δεν θα ήθελα πολύ να, δεν θα ήθελα καθόλου να ήξερα ότι υπάρχει ένας τέτοιος άνθρωπος που απόλαυσε την προσωπική ευλογία και δόξα του Θεού και έχασε τα πάντα επειδή δεν σπλαχνίστηκε ένα σύντουλό του. Παραβολή είναι προς διδασκαλία για μας. Καθόλου δεν θα ήθελα να ξέρω ότι υπάρχει ένας τέτοιος άνθρωπος ή υπήρξε και βασανίζεται από τους βασανιστές. Επαναλαμβάνω, παραβολή είναι, για να μάθουμε εμείς σήμερα, καθώς έθεσε ο Θεός ότα πεπαιδευμένων εντός μας, να καταλαβαίνουμε τις γραφές και να ακούμε και να προσέχουμε τις γραφές, και διήνυξε και το νου μας να κατανοούμε πόσο σημαντικό είναι να σπλαχνίζεσαι ή να μη σπλαχνίζεσαι. Τον ελάχιστο και τον χειρότερο αδελφό σου, δικαιώνοντας τον εαυτό σου και εμφανίζοντας ότι εσύ είσαι πολύ καλύτερος και ανώτερος, και πράγματι μπορεί να είσαι, αλλά κατά χάρη να έγινε τούτο Θεού το δώρον, γιατί σε σπλαχνίστηκε ο Θεός, και οφείλεις να σπλαχνίζεσαι κι εσύ τους αδελφούς σου μέσα στην Εκκλησία κατά την εντολή του Θεού. Αγαπάτε αλλήλους καθώς εγώ σας αγάπησα με σπλάχνα Χριστού. Αλληλούια. Στην παραβολή λοιπόν αυτή ο Κυριός μας λέει: ούτω και ο πατέρας μου ο επουράνιος θα κάμει σε εσάς εάν δεν συγχωρήσετε εξ όλης της καρδίας σας καθένας εις των αδελφών αυτού τα πτέσματα αυτού. Συγχώρεσαι, αδερφέ. Να μάθουμε, αδερφοί αγαπητοί, να είμαστε μακρόθυμοι σε αυτόν που μας λέει συγχώρεσέ με. Να μάθουμε να είμαστε σπλαχνικοί, και επειδή με το να μάθουμε δεν καταφέρνουμε τίποτα, καλύτερα να ζητάμε από το Θεό. Χάρισέ μας λοιπόν, Κύριέ μου, πνεύμα ταπεινού αλλά και καρδιά συντετριμένου, να σπλαχνιζόμαστε ιδιαιτέρως τους ελάχιστους εκ των αδελφών μας, ιδιαιτέρως τον πλέον ελάχιστο εκ των αδελφών μας. Χάρισέ μας σήμερα, μη φύγουμε Κύριε, αλλά γέμισε την καρδιά μας με αυτά τα σπλάχνα που είναι το μυστικό της μεγάλης ευλογίας, με αυτά τα ιδιαίτερα σπλάχνα του Χριστού, αδερφοί. Και ο Θεός, επειδή το θέλει, σήμερα αν το ζητήσουμε θα το χαρίσει σε όλους μας. Και εμείς το ζητάμε, αμήν αδερφοί. Αυτά τα ιδιαίτερα σπλάχνα που δεν υπάρχουν αλλού, ούτε κανένας άλλος μπορεί να στα διδάξει. Μόνο ο Χριστός τα έχει, μόνο ο Χριστός μπορεί να στα διδάξει, και μόνο ο Χριστός μπορεί να στα χαρίσει με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Ας σηκώσουμε λοιπόν τα χέρια μας όλοι μας και να πούμε: χάρισέ μας Κύριε αυτά τα σπλάχνα του Χριστού, δώρο κατά χάριν, να αγαπάμε έτσι όπως εσύ μας αγάπησες τον ελάχιστο των αδελφών μας. Στο όνομα του Χριστού Πατέρα. Αμήν.